προταθεί κάποια σημεία σε διάφορα σημεία της πόλης, γιατί είναι και νόμος του κράτους ότι πρέπει να οριοθετήσουμε κάποια σημεία για την υπαίθρια διαφήμιση. Έχει πάρει όλες τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από την τροχέα, από την τοπική κοινότητα, από τις διευθύνσεις της δικές μας πρασίνου και την τεχνική υπηρεσία. Και από εκεί και μετά πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα πιο κατάλληλα σημεία που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν ενοχλούν ανάλογα όλες τις διατάξεις που προβλέπονται, έχουν προταθεί για να ψηφιστούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσα σημεία είναι αυτά, μόνο θυμάστε? Είναι 24, αν θυμάμαι καλά. Και είναι περιφερειακά της πόλης? Είναι και στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά, γιατί προβλέπεται να υπάρχει και περιφερειακά πέρυξης πόλης, μέρη, υπαίθρια διαφήμιση. Από εκεί και μετά θα δούμε το ενδιαφέρον, πόσο ενδιαφέρον θα υπάρξει. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να οριοθετήσουμε κάποιες θέσεις. Από εκεί και μετά θα δούμε. Σε στάσεις αστικών, όπως βλέπουμε ότι υπάρχουν διευθμίσεις και σε αντίστοιχους δημόσιους χώρους, θα συνεχίσουν να υφίστανται? Σε στάσεις αστικών είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που θα ψηφιστεί σήμερα είναι συγκεκριμένες χωροθετημένες θέσεις για την υπαίθρια διαφήμιση, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο τύπο. Μπορεί να είναι είτε τύπου πύργος, είτε τύπου ρακέτα, οι οποίες θα κατασκευαστούν και από εκεί και μετά θα δοθούν για χρήση. Συζητάμε για κάτι άλλο.